είναι μια σημαντική μέρα για την ΠΕΚ Ξάνθης και θέλω να συγχαρώ δημόσια τον συνάδελφο, τον Κώστα τον Κωτίδη. Είναι κάτι που συζητούσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ενώ έπρεπε να γίνει. Σε αυτό εδώ το δημόσιο κτέο είχαν τα προηγούμενα χρόνια δαπανηθεί πάρα πολλά χρήματα. Είχαν προκύψει τεράστιες ζημίες. Τελευταία φορά που μπορώ να πω που είχα έρθει ήταν σε άθλια κατάσταση το κτέο μετά τις ζημίες και τις ληστείες που είχαν γίνει. Σήμερα βλέπω έναν τελείως διαφορετικό χώρο, ανακαινισμένο, έτοιμο να παραδοθεί στην κοινωνία της Ξάνθης. Θεωρώ ότι το δημόσιο κτέο είναι αναγκαίο για την πόλη μας. Αρχικά, όπως είπε και ο αντιπεριφερειάρχης, θα λειτουργήσει με προσωπικό, θα έλεγα, έκτακτης ανάγκης, διότι η Διεύθυνση Μεταφορών δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό να δουλεύει και στο κτέο και στην Διεύθυνση. Όμως κάθε αρχή είναι καλή. Θεωρώ ότι θα πλαισιωθεί, ήδη ξεκινάμε με 3 άτομα και αργότερα θα ενσωματωθούν και άλλα άτομα τους, ώστε να λειτουργεί καλύτερα για τους πολίτες. Και πάλι συγχαρητήρια στον Κώστα τον Κουρτίδη.